Της καρδιάς μας, θα εξηγήσω μετά γιατί. Παρακαλώ να ανάψετε το βωμό. Εν το χρυσοκίανο του γαλαξία σε λάγισμα. Ο Ηλίτης, στο άξιον αισθήμα αυτούς τους στίχους, χαιρετίζει τη σελήνη, η οποία πάμφωτη λάμπει πάνω θέμας, η οποία απόψε στο όμορφο ξυλόκαστρο, η Πανσέλινος μας συντροφεύει σε αυτή τη μαγική βραδιά προσφοράς εθελοντισμού, σε μια μαγική βραδιά γιορτής. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε κύριε βουλευτές, ο υφυπουργός, νομίζω δεν τον βλέπω, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, πρόεδρε Δημοτικού Διαμερίσματος Ξυλοκάστρου, φίλες και φίλοι του Συλλόγου μας, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και θερμές ευχαριστίες για την πρόθυμη ανταπόκρισή σας, σας καλωσορίζουμε στην 18η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών,
μια καθιερωμένη δράση της ΠΟΣΕΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, με συνδιοργανωτή φέτος στην Περιφέρεια Αττικής. Η λαμπαδιδρομία που διοργανώνεται απόψε καταδεικνύει την αγάπη και τη μέρημνα κάθε αιμοδότη προς αυτούς που χρειάζονται αίμα, είτε ως μέσο θεραπείας, είτε ως μέσο αποκατάστασης. Καταξιώνει τον εθελοντισμό και προάγει τη συμμετοχή του κάθε πολίτη στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμπολιτών μας και την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος. Τέτοιες εκδηλώσεις αποτελούν για όλους μας επικύρωση των υψηλών ιδανικών και αξιών που έχουμε βάλει στόχο να υπηρετούμε και να διατηρούμε. Η 18η λαμπαδιδρομία ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα από τους στήλους Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, όπου ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης άναψε το βωμό με τη φλόγα της αγάπης. Τον είπα πριν Περιφερειάρχη της καρδιάς μας και εξηγώ αμέσως γιατί. Κατά τη διάρκεια της δύσκολης περίοδου της πανδημίας, ήταν αυτός που προμήθευσε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με υγειονομικό υλικό, ώστε όλοι οι σύλλογοι σε όλα τα σημεία της χώρας να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν ασφαλείς αιμοδοσίες. Ένας από τους συλλόγους που χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο υλικό και κατόρθωσε να συλλέξει περίπου 350 φιάλες αίματος ήταν και ο δικός μας, ο Σύλλογος Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου. Η φλόγα θα πραγματοποιήσει δίμηνο ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, υπηρετική και νησιώτικη, και ο πρώτος σταθμός της, όπως συνηθίζεται χρόνια τώρα, είναι πάντα το Ξυλόκαστρο, για να τιμήσει τον τοπικό Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, που άλλωστε ήταν ο εμπνευστής της ιδέας της λαμπαδιδρομίας. Η εθελοντική αιμοδοσία αναμφίβολα μαρτυρεί αισθήματα ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό λοιπόν στην τρέχουσα συγκυρία που η μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι δοκιμασία αλληλεγγύης και ευθύνης, ελάτε να συμμετέχουμε όλοι μαζί σε εθελοντικές αιμοδοσίες, καθώς η μοναδική πηγή αίματος, παραγωγής αίματος, είναι ο άνθρωπος και φυσικά η ανθρωπιά του. Σας βεβαιώνουμε ότι εμείς, από το δικό μας μετερίζει, θα συνεχίζουμε τη συλλογική μας δράση για να διατηρήσουμε την αιμοδοσία σε υψηλά επίπεδα, για μέσω της οποίας στηρίζονται τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας. Μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Αττικής, Περιφερειάρχης της καρδιάς μας, κ. Πατούλης, ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, κυρία Σιώτος, τον Υφυπουργό Εργασίας Τεχνολογίας, έχει έρθει, δεν τον βλέπω, όχι, ο κύριος Δήμας, βουλευτές του νομού μας, η κυρία Μαριλένα Σούπουλη με τη Νέα Δημοκρατία, στην πλατεία είδα τον κύριο Ταγαρά, μάλλον δεν είναι εδώ, δεν μπόρεσε να έρθει, και φυσικά το συμπολίτη μας, το βουλευτή Κορινθίας με το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Ψηφουλιώμη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, συγγνώμη, τον κύριο Χαράλα Μπομπονάνο. Σωστά. Ο κύριος Βιολής έχει έρθει, Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας. Μάλλον όχι ακόμα. Η Διευθύντρια Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, η κυρία Χριστίνα Παπά. Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, ο κύριος Ανδρέας Αδαμόπουλος. Ο δεύτερος Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΑ, ο κύριος Θεολόγος Ζώτος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, ο κύριος Νικόλας Λάσκος. Η Αντιδήμαρχη, κύριος Αναστάσιος Λόντος. Κυρία Λίνα Μενούγκου. Δημοτικούς συμβούλους, βλέπω ή δεν βλέπω. Ήρθε, κύριε Αποστολόπουλε, συγγνώμη, Αντιδήμαρχε, συγγνώμη.
Και δίπλα του ο πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ξυλοκάστρου, κύριος Νίκος Χαβέλης. Και φυσικά ευχαριστούμε πολύ τους εκπροσώπους συλλόγων και φορέων του Δήμου μας. Παρακαλώ τον Δήμαρχο, τον κύριο Τσιώτο, να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας. Κύριε Περιφερειάρχα Αττικής, κύριε Αντιπεριφερειάρχα Αχαΐας, κύριε βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίζουμε σήμερα στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης τη 18η λαμπαδιδρομία αιμοδοτών. Σήμερα το Ξυλόκαστρο, η πόλη που η φλόγα της ψυχής κάποιων ανθρώπων με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Πρωτόπαπα γέννησε τη φλόγα της εθελοντικής αιμοδοσίας, είναι ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού της. Ενός ταξιδιού αφύπνισης, ενός καλέσματος προσφοράς και αλληλεγγύης. Τα τελευταία 10 χρόνια ζούμε σαν χώρα μια πρωτόγνωρη κρίση, η οποία μας έχει πληγώσει οικονομικά, αλλά ακόμη χειρότερα δοκιμάζει το ηθικό μας. Τώρα είμαστε μαζί με όλη την Ιφίλιο στο κέντρο μιας πανδημίας, της οποίας κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη διάρκεια, την έκταση και τις συνέπειες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχουμε ανάγκη πιο πολύ από κάθε άλλη φορά ο ένας τον άλλον. Έχουμε ανάγκη να βγουν στην επιφάνεια τα προτερήματα που μας χαρακτηρίζουν. Έχουμε ανάγκη τον καλύτερό μας σε αυτό. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ανιδιοτελούς εκπλήρωσης του κοινωνικού μας χρέους, ενεργού συμμετοχής στις κοινωνικές ανάγκες και αλτρουιστικής προσφοράς άνθρωπο προς άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα ηθικά υψηλότερο από το να προσφέρει ένας άνθρωπος το αίμα του σε έναν άλλον άγνωστο άνθρωπο. Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους εθελοντές της αγάπης, τους εθελοντές της ζωής, για την πολύτιμη εκστρατεία την οποία έχετε αναλάβει. Σαν Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης είμαστε δίπλα στην εθελοντική αιμοδοσία, αρρωγοί και συμπαραστάτες. Και είμαστε δίπλα, Χρήστο, όχι για να σας βοηθήσουμε, όχι τόσο για να σας βοηθήσουμε, αλλά για να διδαχτούμε και να εμπνευστούμε από εσάς. Να δούμε να εφαρμόζονται στην πράξη τα λόγια του ποιητή. Περίεργο πράγμα η καρδιά. Όσο περισσότερο ξοδεύεις, τόσο περισσότερο σου μένει. Να είστε καλά. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, χαρούμενος και η υποδοχή σας ήταν μια υποδοχή ανθρωπιάς. Όλη η Ελλάδα ενωμένη και συγχαρητήρια στο Ξυλόκαστρο που έχετε τέτοιο πρόεδρο όπως είναι ο Πρωτόπαπας ο Χρήστος. Θέλω να πω ότι αυτούς τους μήνες με τον Χρήστο ήμασταν πολύ κοντά. Ήταν οι μήνες οι δύσκολοι και έπρεπε όλοι να κάνουμε το καλύτερο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που καταφέραμε σαν μια αλυσίδα ο καθένας μας ένας κρίκος να δυναμώσουμε, να δημιουργήσουμε και ναι, να πετύχουμε. Ο COVID δεν άφησε αδιάφορους τους αιμοδότες εφόσον τους εξασφαλίσαμε την δυνατότητα της δικής τους προστασίας αλλά και τη δυνατότητα να διατηρούνται υγιείς. Μέσα στους δήμους, μέσα στους φορείς, ο Πρωτόπαπας, Περιφέρεια Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε και όσοι συνέδραμα, αλλά κυρίως οι εκατοντάδες και τελικά χιλιάδες εθελοντές μας. Ναι, αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα της προσφοράς, της ανθρωπιάς, του εθελοντισμού και δεκάδες χιλιάδες πλέον φιάλες δόθηκαν μέσα στο COVID. Κερδίσαμε το στοίχημα. Κερδίσαμε αυτό το στοίχημα. Σήμερα η δική μου παρουσία σχετίζεται με τη μεγάλη τιμή της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου να βρίσκομαι σαν συνδιοργανωτής αυτής της λαμπαδοδρομίας που επί 18 χρόνια τιμά τον εθελοντισμό
την ανθρωπιά και το υπέρτατο αγαθό της υγείας. Και ως δήμαρχος, κύριε δήμαρχε, και εύχομαι μακροημέρευση στο έργο σας, επί 13 χρόνια δήμαρχος ήμουν εκεί μαζί με τον Χρήστο τον Πρωτόπαπα, τα στελέχη του, κρατώντας αυτή τη δάδα, γιατί αυτή η δάδα έχει ένα συμβολισμό αλλά έχει και μια ουσία. Ο συμβολισμός ότι ενωνόμαστε όλοι, αλλά τελικά ποια είναι η ουσία, ότι εμψυχώνουμε τον κόσμο να πάει κοντά στον ανθρωπισμό και τελικά να προστατεύσει όχι τον διπλανό του, τον ίδιο τον εαυτό του. Γιατί κάποια στιγμή αυτό το αίμα θα διατεθεί για τον εαυτό του, για το παιδί του, για τη μάνα του, για τον πατέρα του. Αυτό λοιπόν ήταν αυτό που και εμένα σαν αυτοδιοικητικό με προσέλκυσε ο Χρήστος ο Πρωτόπαπας. Και γι' αυτόν ήρθα. Ήρθα να τον τιμήσω εδώ, στην πατρίδα του, στο χώρο του, εδώ που η εθελοντική ομάδα όλη σκέφτηκε να δημιουργήσει την αποδρομή προσφοράς και αγάπης. Θα ήθελα επ' αφορμής αυτής της συνάντησης και με την τιμητική παρουσία και των βουλευτών μας, του Κοινοβουλίου, ενώνουν όλα αυτά και το Κοινοβούλιο, έτσι κι αλλιώς, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη, εδώ τον αγαπητό τον Χάρη που τον γνωρίζω χρόνια και εκ της ιατρικής μου ιδιότητος, αλλά και όλους εσάς, όπου σίγουρα είστε εδώ για να δυναμώσετε αυτή τη φωνή. Εμείς σαν Περιφέρεια Αττικής έχουμε βάλει ένα στόχο. Το στόχο του να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πράσινη περιφέρεια, η οποία όμως να έχει σχέση με τον ίδιο τον άνθρωπο, τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη, την υγεία και αυτό που λέμε πρότυπη περιφέρεια όχι μόνο της Ελλάδος, πιστεύω και της Ευρώπης. Γιατί η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Το είδαμε στο COVID, θα το δούμε και σε πολλές άλλες διαδικασίες οι οποίες έρχονται. Με αυτές τις λέξεις, Χρήστο, αγαπητά μέλη, αγαπητή Χριστίνα Παπαλάμπρου, που ξέρω την επιστημονική σου επάρκεια, γιατί μπορεί να φαίνεται μικρότερη και είναι προφανώς, αλλά είχα τη χαρά σε μια άλλη ειδικότητα, εγώ ορθοπαιδική, Παπαλάμπρου επί σειρά ετών στο Λαϊκό, στην Πανεπιστημιακή Κλινική, έκανε αυτό που πιστεύαμε. Η πιο ανθρωποκεντρική επιστήμη για μας τότε και τώρα είναι η ιατρική. Αλλά η ιατρική χωρίς να την ξέρεις είναι σαν να είναι μια λευκή επιταγή. Και η Παπαλάμπρου ξέρει η ιατρική. Την έχω ζήσει, πιστεύω σε αυτήν και έχει προσφέρει πολλά στον συνάνθρωπο. Με αυτές τις λέξεις, αγαπητέ Χρήστο, καλή δύναμη. Ξέρω ότι η ζωή σου είναι η προσφορά. Δεν περιμένεις τίποτα από όλο αυτό, γιατί πάνω απ' όλα αυτό σε γεμίζει, είναι η ζωή σου και εμείς κοντά σου γεμίζουμε, αλλά και προσφέρουμε μαζί σου και έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σούκουλη, κυρία Σούκουλη. Είναι πολύ μεγάλη και η χαρά και η τιμή να είμαι και σήμερα παρούσα σε μία τόσο σημαντική δράση, άλλη μία δράση που κάνει η εθελοντική ομάδα εδώ, ο Σύλλογος του Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης Αιμοδοτών. Για μένα ο Χρήστος ο Πρωτόπαπας είναι συνώνυμο του εθελοντισμού, της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο με όλες αυτές τις δράσεις είναι άξιο πολλών ευχαριστειών και συγχαρητηρίων, γιατί βάζει τον όρο συνέπεια, εθελοντισμός και προσφορά εκεί που του αξίζει. Να καλωσορίσω και εγώ στην όμορφη Κορινθία μας και στο όμορφο Ξυλόκαστρο τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη, και πραγματικά η παρουσία του εδώ ενώνεται με τις δικές μας τις παρουσίες, έτσι ώστε
την φλόγα της λαμπιοδοδρομίας, να την κάνουμε να αγγίξει τις καρδιές μας και να πάρουν οι ψυχές μας φλόγα αγάπης, φλόγα προσφοράς, φλόγα ζωής. Γιατί η προσφορά σε αίμα είναι προσφορά στη ζωή. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον κύριο Ψυχογιό για ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτησες, καταρχάς να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους και όλες που ήρθαν απόψε εδώ, στην όμορφη πόλη του Ξυλοκάστρου, που έχει βέβαια έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τον εθελοντισμό και την αιμοδοσία, και αυτό χάρη στον ιστορικό του σύλλογο που έχει προσφέρει πολλά και που τον τιμούμε και στηρίζουμε το έργο του. Από εκεί και πέρα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τόσο για τη δράση τους, όσο Πρόεδρε και για την προσφορά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία στην οποία ηγείστε, και που και εκεί τα Διοικητικά Συμβούλια έχουν συμβάλει καθοριστικά στο να υπάρξει και μία κεντρική στρατηγική, διότι αυτό είναι κρίσιμο, με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας αλλά και τον Εθελοντισμό, για να υπάρξει επάρκεια αίματος στη χώρα, γεγονός το οποίο ακόμα δεν το έχουμε πετύχει. Επομένως, πέρα από αυτήν την πολύ σημαντική λαμπαδρομία και το μήνυμα που στέλνει, χρειαζόμαστε συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και μια εθνική στρατηγική που πρέπει να συνεχιστεί από τα προηγούμενα χρόνια για να πετύχουμε το σκοπό μας. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι επίσης και ένα δύσκολο φθινόπωρο που έρχεται, και πρέπει πρώτα απ' όλα η πολιτεία, οι σύλλογοι, οι φορείς αλλά και οι πολίτες να εξαντλήσουμε το ρόλο μας, ούτως ώστε να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους σε αυτή τη δοκιμασία. Ευχαριστώ, καλή δύναμη, καλώς ήρθατε και καλή συνέχεια στο έργο σας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Μπονάνο, ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Βουλευτές, κύριε Δήμαρχε της πόλης, της φιλόξενης πόλης του Ξυλοκάστρου. Πραγματικά εμείς στην Πάτρα ζηλεύουμε αυτή την πόλη, ζηλεύουμε για τον προσανατολισμό της, ζηλεύουμε γιατί έχετε πετύχει πράγματα που δυστυχώς εμείς δεν τα έχουμε πετύχει στην Πάτρα. Και θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ότι είναι μεγάλη τιμή για μας το ότι βρισκόμαστε σε αυτή την πόλη για αυτή τη γιορτή. Τη γιορτή της αγάπης, τη γιορτή της ανθρωπιάς και τη γιορτή η οποία μας θυμίζει άλλες εικόνες. Μόλις έλαβα την πρόσκληση, όταν ο αείμνηστος Σημιγιάτος μαζί με εσάς προσπαθούσαν να στήσουν τα κινήματα του εθελοντισμού της αιμοδοσίας τόσο εδώ στην πόλη όσο και στην Πάτρα. Άξιος συνεχιστής φυσικά είναι ο Ανδρέας ο Αδαμόπουλος, ο πρώτος αντιπρόεδρός σας, ο οποίος πραγματικά δίνει και την τελευταία εκμάδα του για να μπορέσει να μεταδώσει το μήνυμα του εθελοντισμού. Θέλω να πω το εξής. Ο Γιώργος ο Πατούλης, τον έχω συναντήσει και στους άλλους χώρους όπως και ο ίδιος είπε, και φυσικά πάντα τον αντιγράφουμε και τον αντιγράφουμε και σαν περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στα βήματα αυτά τα σίγουρα που κάνει, τα πρωτοποριακά. Και πραγματικά θέλω να πω ότι είναι ένα άξιο τέκνο της Αττικής Γης που έχει πολλά να προσφέρει ακόμα στον τόπο από οποιαδήποτε θέση ευθύνης. Τον παρακολουθούμε και μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις για μια καλύτερη ζωή τόσο της περιφέρειας Αττικής όσο και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Πιστεύουμε σε μια συνεκτική κοινωνία, σε μια κοινωνία αλληλεγγύης. Αυτό προσπαθούμε με τον Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Περιφερειάρχη μας, ένα νέο Περιφερειάρχη, να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε και στη Δυτική Ελλάδα. Και φυσικά έχουμε κατά νου πάντα την εθελοντική αιμοδοσία. Και το έχω πει και αρκετές φορές στο δημόσιο λόγο. Κάθε φορά που κάποιος τίνει το χέρι του για να δώσει το δώρο της ζωής, στην ουσία δεν κρίνεται μόνο η ανθρωπιά μας. Στην ουσία κρίνεται ο ίδιος ο πολιτισμός μας. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε τα πάντα και εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή για να βοηθήσουμε αυτή την πράξη. Στη διάρκεια αυτής της πανδημίας διαθέσαμε και έχουμε αυτό το μεγάλο προσόν τις δύο κινητές ομάδες, μονάδες αιμοδοσίας,
ώστε όταν ήταν αποκλεισμένα τα νοσοκομεία για τους γνωστούς λόγους που δεν μπορούσαν οι αιμοδότες να προσέλθουν, οι κινητές μονάδες ήταν χρήσιμες και κατορθώσαμε να μαζέψουμε αρκετές φιάλες από τους εθελοντές αιμοδότες. Θέλω κλείνοντας να πω, να συγχαρώ όλο το Συμβούλιο, όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που δημόσια τους οφείλουμε τιμή και ευγνωμοσύνη, διότι κανείς δεν είπε ποτέ ότι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό το θελοντικό έργο. Αυτό το έργο το οποίο πραγματικά για όλους αποτελεί για μας ένα σημείο θαυμασμού και παραδειγματισμού για το ότι πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε σε μια χώρα όπου βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την προσφορά την εθελοντική. Θέλω να πω ότι εμείς σαν περιφέρεια θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και αυτή τη δάδα που θα παραλάβω σε λίγο είναι η δάδα της φλόγας, η δάδα του ανθρωπισμού που θα κινηθεί σε όλη την περιφέρειά μας για να μεταφέρει το υψηλό αυτό μήνυμα το οποίο εμείς σαν περιφερειακή αρχή θα το στηρίζουμε. Και πάλι ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλώ τη Διευθύντρια Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κορίνθου, την κυρία Παπά, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Θα με συγχωρέσετε λίγο να μην αναφερθώ προσωπικά σε όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους. Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ κύριε Πατούλη, κύριε Πρόεδρε της ΠΟΣΕΑ, αγαπητοί βουλευτές του νομού Κορινθίας, φίλοι της αιμοδοσίας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που προσφέρετε αυτή διαχρονικά, αλλά κυρίως αυτή τη χρονιά. Εγώ θα εξήρω το έργο του «Όλοι αυτοί μπορούμε» και στην αιμοδοσία. Ήταν πολύ σημαντικό για μας να βγούμε εκτός των χώρων της αιμοδοσίας στην περίοδο της πανδημίας, να κλείσουμε ραντεβού με τους αιμοδότες μας, να τους δημιουργήσουμε αίσθημα ασφάλειας, ώστε να μπορούν να αιμοδοτούν απρόσκοπτα και βέβαια οι υπηρεσίες αιμοδοσίας να διατηρήσουν τα αποθέματά τους. Να φροντίσουμε κανένας ασθενής να μην μείνει χωρίς τη βοήθεια σε αίμα. Θέλω να σας πω ότι αυτή είναι μια πρακτική που διεθνώς και στην Ευρώπη είναι κοινή πρακτική. Οι αιμοληψίες γίνονται εκτός των χωρών της αιμοδοσίας. Ήταν μια καλή αφορμή να συνηθίζουν οι αιμοδότες μας σε αυτό το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω, θέλω να ευχαριστήσω επιπλέον το Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Νανόπουλο, που μας διέθεσε με ευγενικό τρόπο την αίθουσα, μια αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου για να γίνονται οι αιμοληψίες μας, και να ευχαριστήσω βέβαια και όλους τους συλλόγους μας όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας που ανταποκρίθηκαν. Εκτελέσαμε το πρόγραμμα των εξωτερικών αιμοληψιών μας χωρίς καμία αλλαγή και σας πληροφορώ ότι είχαμε και αύξηση των αιμοληψιών. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη βοήθειά σας. Κύριε Αδαμόπουλε, ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΑ, ένα χαιρετισμό. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτές, καλησπέρα σας. Εδώ στο Ξυλόκαστρο υποδέχεστε όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πρώτη, την φλόγα της αγάπης. Αλλά φέτος αυτή η εκδήλωση και αυτή η λαμπαδιδρομία πιστεύω ότι έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Η 18η λαμπαδιδρομία των εθελοντών αιμοδοτών φέτος είναι μια γιορτή για το κίνημά μας. Γιατί το κίνημά μας γιορτάζει μια μεγάλη ή μια μικρή νίκη, όπως το βλέπει κανείς. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι γιορτάζουμε μια μεγάλη νίκη, τη νίκη του εθελοντικού κινήματος επί της πανδημίας, η οποία ταλαιπώρησε την χώρα μας και ευχόμαστε να μην την ταλαιπωρήσει και πάλι με την ίδια ένταση. Τι σημαίνει αυτή η νίκη? Αυτή η νίκη σημαίνει ότι στη διάρκεια της πανδημίας κανένας συνάνθρωπος δεν έμεινε ακάλυπτος. Κανένας συνάνθρωπος που χρειάστηκε αίμα δεν έμεινε ακάλυπτος. Και καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και στη συνέχεια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Βέβαια, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν ήταν μόνη της. Είχε δίπλα της την Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Παντούλη, ο οποίος είναι
ένας, θα λέγαμε, από τους ανθρώπους που έχει αναλάβει να στηρίξει την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και να την κάνει να νιώσει ότι δεν είναι εγκαταλελειμμένη από το επίσημο κράτος. Και πιστεύουμε ότι το παράδειγμα της περιφέρειας Αττικής και κατ' επέκταση και το παράδειγμα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα το ακολουθήσουν και άλλοι, θα στηρίξουν το κίνημα της εθελοντικής αιμοδοσίας και το κίνημα της εθελοντικής αιμοδοσίας πολύ σύντομα θα γιορτάσει πανηγυρικά την τελική νίκη ή αν θέλετε θα κερδίσει τον μεγάλο πόλεμο που είναι η αυτάρκεια της χώρας σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Εάν έχουμε την στήριξη ανθρώπων και φορέων όπως η περιφέρεια Αττικής και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί στην εθελοντική αιμοδοσία δεν υπάρχει το εγώ, υπάρχει το εμείς, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε σίγουρα και θα το πετύχουμε πιστεύω πολύ σύντομα, γιατί έχουμε και έναν ηγέτη ο οποίος αξίζει τα συγχαρητήριά μας, τον θαυμασμό μας και τους επένους μας, τον Χρήστο τον Πρωτόπαπα. Πρόεδρε, να σε έχει ο Θεός καλά, να μας καθοδηγείς πάντα και είμαι σίγουρος ότι εσύ είσαι που θα γιορτάσεις πρώτος απ' όλους το μεγάλο στόχο, την κατάκτηση του μεγάλου στόχου, την αυτάρκεια της χώρας μας σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Ο Β' Αντιπρόεδρος, κύριος Ζώτος. Κύριε Περιφερειάρχα, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι παρευρισκόμενοι, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συλλόγων, χαιρετίζω και εγώ εκ μέρους όλων τη σημερινή εκδήλωση. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με εσάς να γιορτάσουμε την υποδοχή της Φλόγας της Αγάπης 18ης Πανελλήνιας Λαμπαδηρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Αν και όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές κάλυψαν όλα τα σημεία της σημερινής εκδήλωσης, εγώ θα ήθελα απλά να αναφερθώ σε όλους αυτούς που πραγματικά θα ήθελαν πολύ να είναι αιμοδότες, αλλά για κάποιους λόγους δεν μπορούν. Είτε λόγω υγείας, είτε λόγω ηλικίας. Και αυτοί είναι απαραίτητοι και χρήσιμοι, διότι και αυτοί από μεριάς τους προάγουν τον εθελοντισμό και κατ' επέκταση την εθελοντική αιμοδοσία. Οπότε και αυτούς είναι καλό να μην τους ξεχνάμε, γιατί και αυτοί βάζουν το λιθαράκι τους μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την τιμή και για την πρόσκληση που μας απευθύνατε να βρεθούμε για μία ακόμα φορά στο Ξυλόκαστρο. Να είστε καλά. Δεν είπα ότι είναι ο κύριος Κάσιος εδώ. Συγγνώμη, συνάδελφε, συγγνώμη. Λοιπόν, το κλείσιμο της βραδιάς θα το κάνει ο κύριος Πρωτόπαπας. Εδεσιμολογιότατη. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι βουλευτές, κυρία βουλευτίνα, βουλευτής, αγαπητοί φίλοι, εκπρόσωποι φορέων της πόλης και εκπρόσωποι ομάδων εθελοντών, λαμπαδιδρόμων και αιμοδοτών, θέλω να σας ευχαριστήσω για την σημερινή τιμή που μας κάνετε να μας υποδεχτείτε στην πόλη του Ξυλοκάστρου μετά από μία σημαντική και σεμνή εκδήλωση που πραγματοποιήσαμε στους στήλους Ολυμπίου Διός, στην καρδιά της Αθήνας, στην καρδιά της περιφέρειας Αττικής, και να ξεκινήσει έτσι το μεγάλο ταξίδι της, η Φλόγα της Αγάπης, σε όλη τη χώρα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους βουλευτές του νομού μας, γιατί πραγματικά ξεχωρίζουν και είναι πάντοτε δίπλα μας. Θα ήθελα επίσης να τους παρακαλέσω να κάνουν το ίδιο και στην Ελληνική Βουλή, όταν βλέπουν ότι υπάρχει θέμα με την έλλειψη αίματος
θα πρέπει να φροντίζουν στις επιτροπές υγείας που συμμετέχουν, στις επιτροπές κοινωνικών υποθέσεων, να καλείται η Ομοσπονδία και οι εκπρόσωποι της. Αυτά άλλωστε τα είπα στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας που εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό της χώρας στη σημερινή μας εκδήλωση και αμέσως μου ζήτησε να συναντηθούμε, γιατί η πληροφορία αυτή δεν είχε φτάσει στα αυτιά του, το ότι ετούμαστε ένα χρόνο να μπορέσουμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Υγείας. Όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια μπορέσαμε να συναντήσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Ξανθό ή τον άλλον που φωνάζει, αλλά τουλάχιστον από αυτούς που είναι λίγο πιο ήρεμοι, θεωρούσα και είμαι και στο χώρο τους, ότι θα ήθελα να ακούσουν κάτι από ένα δικό τους άνθρωπο. Δυστυχώς, ακόμα περιμένουμε. Αυτό που έχω να πω σήμερα για τον Περιφερειάρχη της δικής μου καρδιάς, αλλά και της δικής σας, είναι ότι με τον Γιώργο τον Πατούλη μας συνδέουν αγώνες πολλών ετών. Όπως γνωρίζετε, είμαι τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας από το 2004, από τον ιδρυτικό του νόμο, από τον Γενάρη του 5. Είμαι ο άνθρωπος που έκοψε την κορδέλα σε αυτό το σημαντικό εργοστάσιο, στο εργοστάσιο κλασματοποίησης του πλάσματος, που ποτέ δεν άνοιξε, αλλά φαγώθηκαν περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. Τότε, εκείνη την εποχή που δεν είχαμε καν προϋπολογισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας ως Εθνική Αρχή, τόσο σημασία έδιναν οι κυβερνήσεις, είχαμε ένα αποκούμπι. Είχαμε τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, τον οποίο όταν τον έπαιρνα τηλέφωνο και του έλεγα «Δήμαρχέ μου, δεν έχουμε ένα αναψυκτικό, ένα μπουκάλι νερό ή ένα σάντουιτς να φάμε», γιατί τότε τα συμβούλια έπαιρναν 7, 8, ίσως και 9 ώρες, και τώρα που το σκέφτομαι δεν ήξερα τι συζητάγαμε, γιατί ήρθε η Ματσούκα 4 χρόνια και τα συμβούλια μας δεν ξεπερνούσαν τις 2 ώρες και ήταν αποτελεσματικά. Αλλά όταν έχεις ανίκανους ανθρώπους σε ηγεσίες τέτοιων φορέων, δυστυχώς μπορεί να κάθεσαι και 24 ώρα ολόκληρα και τελικά αποτέλεσμα να μην έχεις. Τότε λοιπόν ο κύριος Πατούλης ως δήμαρχος μας φρόντιζε, μας έστελνε φαγητό, μας έστελνε νερά και φυσικά πραγματοποιούσε στην πόλη του, στο Δήμο του, λαμπαϊδρομίες. Και εκεί έβλεπα συμπολίτες μας που είναι δημότες του Δήμου Αμαρουσίου να ακολουθούν και έκπληκτοι να με βλέπουν δίπλα στον Γιώργο τον Πατούλη που κάναμε με ξεπάτωνε στον ποδαρόδρομο. Το όχι αυτό, και σήμερα τα ίδια μας έκανε. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο Περιφερειάρχης της καρδιάς μου, επαναλαμβάνω, το επαναλαμβάνω πολλές φορές, γιατί πρέπει να εξηγήσω και γιατί είναι της καρδιάς μου, να πω 2-3 πράγματα. Αυτός ο Περιφερειάρχης λοιπόν, σήμερα με την ιδιότητα του κυβερνήτη της μισής χώρας, σε μια θέση σημαντική, σημαντικότατη, που καθορίζει τις τύχες του μισού πληθυσμού της Αττικής, τι βλέπουμε? Να παραμένει το ίδιο άνθρωπος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δυσμολογιότατη, έχει αναφέρει «Μίζωνα ταύτη στην αγάπη ουδής έχει, είναι της την ψυχήν αυτού θύει υπερ των φίλων αυτού». Ο Γιώργος ο Πατούλης είναι αυτό ακριβώς. Ό,τι έχει μέσα του, ό,τι έχει στην καρδιά του, το μοιράζεται με όλους. Έξω από κόμματα, έξω από παράγοντες, τον έχω ακούσει μέσα στα συμβούλια με υπουργούς να επιτίθεται και στον Άδωνη, τον Γεωργιάδη και σε άλλα σημαντικές προσωπικότητες του χώρου της υγείας που τους είδαμε και συνεργαστήκαμε μαζί τους, και πάντοτε τον έβλεπα να παρακολουθεί εκεί τις συσκέψεις και απορούσα πως αυτός ο άνθρωπος βρίσκει χρόνο να δει την οικογένειά του να ξεκουραστεί. Είναι και γι' αυτό το λόγο άνθρωπος περιφερειάρχης της καρδιάς μου. Ο τελευταίος λόγος είναι, ο πιο πρόσφατος,
ότι όταν πήραμε το μήνυμα, όχι από την ηγεσία του Υπουργείου, αλλά από τον ΕΟΔΗ, να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τη χώρα, γιατί έλειπαν 200.000 περίπου μονάδες αίματος, ο Γιώργης ο Πατούλης ανταποκρίθηκε το πρώτο δευτερόλεπτο. Και έχει τον τρόπο, αλλά αυτά αποκτώνται επί σειρά ετών. Ο κάθε άνθρωπος σε παρακολουθεί για να δει ποιος είσαι, αν είσαι ένας θεατρίνος, αν είσαι ένας πραγματικός άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελεσματικός. Και τι έκανε? Κινητοποίησε όλους τους δημάρχους του Δήμου, της περιφέρειάς του. Κάτι που δεν το είδαμε πουθενά άλλου. Υπάρχουν και περιφέρειες που έχουν οι Δήμοι σημαντικό έργο, πολλά χρόνια τώρα. Μόνο που δεν τους κινητοποίησαν ποτέ οι περιφερειάρχες. Μόνο που δεν σήκωσαν ποτέ ένα τηλέφωνο να πάρουν και να πούνε «Δήμαρχε, πρέπει να προσπαθήσουμε γι' αυτό». Η σημαντική λοιπόν προσπάθεια του Γιώργου του Πατούλη, όσο κι αν είμαστε 5 στην ομάδα, όσο και κάθε μέρα επί 4 μήνες 12 η ώρα πρέπει να παρατάμε τις δουλειές μας και να συμμετέχουμε σε κοινή σύσκεψη τηλεφωνικά για να καθορίσουμε αυτά τα ζητήματα και να προσπαθήσουμε και να εφαρμόσουμε μεθόδους ευαισθητοποίησης, μεθόδους προσέλκυσης. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει, πραγματικά. Τελευταίος εντυπωσιασμός μου, για να καταλάβετε, ήταν την περασμένη Τετάρτη, που μου είπε «Χρήστο, έλα από εδώ, έχω περιφερειακό συμβούλιο, αλλά έλα από εδώ». Και πηγαίνω, και όταν ο πρόεδρος του περιφερειακού έδινε το λόγο σε κάποιον άλλον, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Πατούλης έφυγε από το γραφείο του μπροστά από την κάμερα και ερχόταν δίπλα για να σχεδιάσουμε τη σημερινή μέρα στην Αθήνα και στο Ξυλόκαστρο. Αυτός είναι ο Γιώργος ο Πατούλης, ο ακούραστος περιφερειάρχης, ο άνθρωπος που ξέρει να εκτιμάει τους ανθρώπους της προσφοράς και της αλληλεγγύης, και αυτό μας τιμά όλους, όλους τους συλλόγους σε όλη τη χώρα. Όλοι έχουμε γευτεί την καλοσύνη του, βρήκε τρόπο όλοι οι σύλλογοι να έχουν υγειονομικό υλικό για να συγκεντρώσουμε όλο αυτό το αίμα με τη δική μας συμβολή σε όλη τη χώρα, και αυτό οφείλουμε να το ομολογούμε πάντα. Γιατί, αγαπητέ μου Γιώργο, και απευθύνομαι στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ψυχογιό, που ξέρω τι παιδί είναι και τι μέλλον έχει στην πολιτική, και μέχρι τώρα βλέπω ότι ό,τι αναλαμβάνει και ό,τι του αναθέτουν το φέρνει εις πέρας με πολύ σωστό τρόπο, κατά τη γνώμη μου, γιατί παρακολουθώ πολύ τις εργασίες της Βουλής. Θυμάμαι ότι όταν εξελέγει η κυρία Δούρου, ζήτησα να συναντηθούμε και μου έστειλε μία αντιπεριφερειάρχη της. Κάναμε λοιπόν μία σύσκεψη, αναλωθήκαμε 3-4 ώρες να σχεδιάσουμε ένα πράγμα. Της είπα που μπορούσα να βοηθήσω εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις και τι έπρεπε να κάνει η περιφέρεια, και πίστευα ότι σε 10 ημέρες, όπως μου υποσχέθηκε, θα συναντηθούμε για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα που υλοποιήσαμε τώρα με τον Γιώργο τον Πατούλη. Αυτά είναι που με στεναχωρούν. Ίσως να πληροφορήθηκαν ότι είμαι οπαδός ενός άλλου χώρου. Αν και στο διάβα αυτό της προσφοράς μου στον εθελοντισμό, επειδή συνήθως οι ανάγκες με κάνουν να μπαίνω σε μια μπλε Mercedes και να βγαίνω σε μια πράσινη και μετά σε μια κόκκινη, γιατί τους εκλιμπαρώ για βοήθεια στην Ομοσπονδία. Είμαστε η μόνη Ομοσπονδία στον κόσμο που δεν έχει θεσμοθετημένους πόρους. Είμαστε η μόνη Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει θεσμοθετημένους πόρους. Μπορείτε να το αντιληφθείτε. Και είμαστε αυτοί που βγάλαμε όλα τα σκάνδαλα στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Είμαστε αυτοί που ταλαιπωρηθήκαμε σε δικαστήρια πάνω από 7-8 χρόνια. Είμαστε αυτοί που φάγαμε αγωγές 3 εκατομμυρίων ευρώ. Και όταν πήγαινα σε βουλευτές φίλους μου ή υπουργούς και τους έλεγα «Παιδιά, βοηθήστε με, αυτοί θα με εξοντώσουν, θα με κάνουν να πεθάνω», και είχε σαν αποτέλεσμα να έχω 8 στέντ σήμερα που σας μιλάω,
κανείς δεν στάθηκε δίπλα μου. Όλοι λέγανε Χρήστο να τελειώσουν τα δικαστήρια, να αποδειχθεί ότι δεν είσαι λαμόγιο, και εμείς είμαστε εδώ μετά από αυτά, μετά τη λήξη των δικαστηρίων. Εγώ όχι μόνο είμαι λευκός, σαν τα λευκά περιστέρια, όχι μόνο τους καταδίκασα στα υψηλότερα δικαστήρια, όχι μόνο επέβαλαν αποζημιώσεις στα δικαστήρια, τις οποίες δεν πήγα να πάρω ποτέ, απλώς ήθελα να έχω καθαρό το μέτωπό μου και να είμαι υπερήφανος και τα παιδιά μου και η οικογένειά μου και όλοι οι φίλοι μου με έχουν στηρίξει τόσα χρόνια. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τους φίλους μας να τους ευχαριστούμε δημόσια, τους ανθρώπους που στηρίζουν την αιμοδοσία και την πόλη μας να ξέρουν ότι πάντα θα έχουν μια θέση στην καρδιά μας, όπως έχετε και όλοι εσείς που σήμερα είσαστε κοντά μας, όπως είναι οι συνεργάτες μου τόσα χρόνια που ούτε στην Ομοσπονδία αλλά ούτε και στο Σύλλογο δεν με αφήνουν να ευχαριστηθώ κι εγώ 5-6 ώρες την ημέρα με τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Ελπίζω να είμαστε πάντα καλά, να ευχαριστήσω τα παιδιά της πυροσβεστικής, τη φιλαρμονική, αυτούς τους σημαντικούς συνεργάτες μας. Να ευχαριστήσω τα παιδιά της Harley Davidson που είναι φίλοι από καρδιά, που προσφέρουν το αίμα τους, που διδάσκουν πολιτισμό με τη συμπεριφορά τους, με τις μηχανές, με την οργάνωσή τους, και πραγματικά χάρηκα που σας ζήτησε ο Περιφερειάρχης να κάνετε μια εξαίρεση και να το κάνετε μέλος σας. Γιατί δεν έχει καμιά Harley, ένα παλιό Suzuki έχετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς πρέπει να φύγουμε τώρα να πάμε στο δημοτικό διαμέρισμα της Σικιάς, που εκεί ο φίλος μας ο πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος μας περιμένει να πάμε και εκεί πέρα να λήξει η λαμπαϊδρομία μας για σήμερα στο δημοτικό διαμέρισμα της Σικιάς. Και ήδη εγώ μακρηγόρησα και καθυστέρησα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αγαπητέ μου Γιώργο, είσαι στην καρδιά μας και σε ευχαριστούμε που είχαμε τη μεγάλη τιμή να είσαι σήμερα κοντά μας και να φέρεις τη φλόγα της αγάπης στο Ξυλόβολο. Θέλω να σας καλέσω, να, αγαπητέ μου Περιφερειάρχη, να παραδώσετε τη φλόγα της αγάπης στον κύριο Μπονάνο, τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, που πρέπει να μεταφέρει και τις ευχαριστίες μας στον κύριο Φαρμάκη, και επίσης ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου να παραλάβει και αυτός τη δάδα, να την παραδώσει στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, που ενδεχομένως να μην πρόλαβε να είναι ακόμα κοντά μας, αλλά μάλλον αυτοί δεν θα προλάβουν ποτέ να είναι κοντά μας.